ευρύτερο κόσμο και πάμε με ένα σύνθημα invest in taste, δηλαδή επενδύστε στη γεύση, επενδύστε στην ελληνική γεύση που σχετίζεται και με την ζωή και με την ποιότητα ζωής και για το φορικό να μεθούν συνέργειες. Το τουρισμό. Ναι, και είναι μια σημαντική δράση ως προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως και για τον αθλιακό εξοπλισμό είναι το Smart Ship Solution, για το πώς υπάρχουν έξυπνες λύσεις στο κομμάτι αυτό, έτσι και για τον τομέα τον αγροδιατροφικό είναι, εμείς έχουμε επιλέξει το σύνθημα του invest in taste που σημαίνει όλο αυτό συλλογικά. Και τέλος, τουλάχιστον προς το παρόν, θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αναδείξουμε, θα κάνουμε και ένα rebranding του οργανισμού και θα αναδείξουμε και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για το 2017. Προς το παρόν θα έχουμε και μια συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα για να παρουσιάσουμε την προώθηση του ελληνικού κρασιού σε τρίτες χώρες, όπως μάλλον χάρη οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κορέα, η Ιαπωνία. Να αναφέρω ότι είχαμε αύξηση των εξαγωγών του κρασιού στην Ιαπωνία κατά 87% την τελευταία χρονιά, την τελευταία περίοδο, που δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική σε αυτές τις χώρες και σε συνεργασία με τον κλάδο του Ίνου. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις νέες αγορές. Και άρα ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλειών από τον οργανισμό μας που σχετίζονται με νέες αγορές ή διατήρηση των καινούριων, βάζοντας καινούριους κλάδους όπως είναι η τεχνολογία, ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, γενικά στη στρατηγική που σχετίζεται με την ενίσχυση της οικονομίας με υψηλή προστέμενη αξία, εμείς προσπαθούμε σαν εργαλείο, σαν ένα οργανισμό που είναι εργαλείο για αυτές τις δράσεις να το αναδείξουμε. Και παραδείγματος χάρη στην Κίνα που είχε γίνει και η επιχειρηματική αποστολή, είδατε ότι επιστρέψαμε η Alibaba, εδώ ο μεγάλος αυτός. Η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού εμπορίου ήρθε ξανά στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ έκλεισε συμφωνία. 700 εκατομμύρια επένδυση για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα. Στο Ιράν είχαμε μετά την επίσκεψη επίσης του Πρωθυπουργού και την επιχειρηματική αποστολή, εμείς πήγαμε σε δύο εκθέσεις και τεχνολογίας και δομικών υλικών, όπου και εκεί προέκυψαν παραγγελίες και θα κάνουμε αυτό που λέμε το follow-up και στην πορεία. Είδατε τώρα ότι ήρθε και ο κεντρικός τραπεζίτης του Ιράν στην Ελλάδα για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Νομίζω ότι βήμα-βήμα, σταθερά και όσο έχει εμπεδωθεί η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα, μπορούν να ανοίξει αυτή η βεντάλια των δράσεων και πρωτοβουλειών από διάφορους κλάδους, από τα επιμελητήρια, από τους συνδέσμους και το δικό μας ρόλο, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Μια τελευταία ερώτηση, ακριβώς τουλάχιστον από μένα, σε αυτό το τελευταίο που είπατε, μιλάμε για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και ποιος δεν το θέλει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή κάνουν ακροάσεις, μας βλέπουν μάλλον, πάρα πολλοί εξαγωγείς. Θα ήθελα να ρωτήσω, εκφράζοντας πιστεύω όλο αυτόν τον κόσμο, και να ρωτήσω σε τι έχουν να πιστεύουν και να ελπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς, διότι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ σε ένα ασφιχτικό περιβάλλον. Μιλάμε εξαγωγικό εμπόριο με capital controls, μιλάμε εξαγωγικό εμπόριο με προκαταβολές. Οι άνθρωποι αυτοί, λόγω και πίστης, ουσιαστικά έπρεπε να πληρώνουν cash με χρήματα που δεν έχουν για να πάρουν εμπόριο. Και βέβαια αντιμετωπίζουν και τη δυσκολία των πληρωμών του ελληνικού δημοσίου. Επιστροφές ΦΠΑ, διάφορα. Συν τη γραφειοκρατία. Σε τι μπορεί λοιπόν αυτός ο κόσμος να ελπίζει? Ναι, αυτές είναι οι δυσκολίες που αναφέρετε, οι οποίες προφανώς δεν πάντως έχουν αρθεί. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, το Enterprise Greece απευθύνεται περισσότερο στους δυνάμεις εξαγωγής. Όχι, και σε αυτούς που, που ήδη εξάγουν, για να μπορούμε να έχουμε μια πιο καλή, συλλογική και συντεταγμένη στρατηγική στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο σε αυτούς που θέλουν να εξάγουν. Υπάρχει και ο μικρομεσαίος, έτσι. Δεν είναι μόνο. Δίκιο. Το θέμα είναι πώς θα κινηθούν. Οραματικά σχέδια. Συμφωνούμε είναι πώς θα κινηθούν. Αυτές είναι δυσκολίες υπαρκτές. Τις οποίες δεν μπορεί να τις αναιρέσει κανένας και δεν υπάρχει κανένας που διαφωνεί. Υπάρχει ο διαμεσολαβητής, νομίζω, που μπορεί να βοηθήσει. Αυτό λέω. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι χωρίς λεφτά, ενώ χωρίς να πληρώνεις κάτι, ούτε χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε ιδιαίτερους πόρους. Πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τις υπαρκτές αυτές δυσκολίες, αυτή την κατάσταση. Γιατί όπως ξέρετε, και το θέμα και των εξαγωγών αλλά και των επενδύσεων είναι ένα συνολικό πλέγμα. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι που μπορούμε να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις ή να προσελκύσουμε. Δεν κάνουμε τα πάντα προφανώς, αλλά προσπαθούμε να είμαστε αξιόπιστοι στη δουλειά την οποία θέλουμε να κάνουμε στους κλάδους και τους τομείς που είπαμε. Πώς σας βρίσκει ο επιχειρηματίας για να μάθει, και στο τηλέφωνο και στο site μας μπορεί να μας βρει. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι enterprisegreece.gr.com. Ναι, είναι enterprisegreece.gr.com. Και γενικότερα θα έχουμε την ευκαιρία και στις ελληνικές επιχειρήσεις να ξανακάνουμε και σεμινάρια όπως κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και να αναδείξουμε τις δράσεις μας, τις οποίες και από εδώ καλό τις ελληνικές επιχειρήσεις να τις αξιοποιήσουν και εμείς, και γιατί θέλουμε και εμείς πληροφόρηση για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και
παρουσιάζοντας τις θεσμικές αλλαγές στην κυβέρνηση για να μπορούν να γίνουν όσο να τον λειτουργικότερα τα πράγματα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε να.